Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο και τι πληροφορίε υπάρχουν για το πώ θα πορευτεί η αξιωματική αντιπολίτευση από εδώ και στο εξή. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, καλημέρα Χριστουγεννιάννη. Νομίζω το στίγμα το έδωσε σε μεγάλο βαθμό ο Αλέξη Τσίπρα βγαίνοντα από το Προεδρικό Μέγαρο. Πω στόχο του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα είναι ουσιαστικά η συσπήρωση, ο περιορισμό τη διασπορά. Για να μην είναι ανεξέλεγκτη η νέα κυβέρνηση, να μην είναι ανεξέλεγκτη η νέα δημοκρατία, να έχει μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. Μια διόρθωση δηλαδή σημαντική των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ στην Άρα, σε αυτές ο στόχο της... είναι το ποιο θα είναι αντιπολίτευση. Εντάξει, γίνεται μια μάχη τώρα στην κεντροαριστερά. Δηλαδή mm -hmm. το βλέπουν όλοι αυτό και το λένε, είναι γεγονός πως ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ ένιωσε την ανάσα του ΠΑΣΟΚ. Κάτι που δεν είχε συμβεί ουσιαστικά από το 2012 και μετά, που αναδείχθηκε σε αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί ακόμα και στι ευρωεκλογέ. Του 2019 που είχε πετύχει εκείνο το χαμηλό 23,75% δεν είχε αμφισβητηθεί η πρωτοκαθερδία του. Άλλωστε, ένα μήνα μετά είχε πετύχει το 31,5%. Τώρα θέλουν να το πάνε αντίστροφα. Ε, να έχουν αυτό το μικρό ποσοστό και να το αυξήσουν σε, σε επόμενε εθνικέ εκλογέ. Γιατί μην ξεχνάμε, Χρήστο και Γιάννη, πω mm -hmm. δεν είναι μόνο αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλε κάλπε μετά. Θα υπάρξουν ε, δημοτικέ. Ε, περιφερειακέ και σίγουρα. Δημοτικέ ο... και περιφερειακέ, πρέπει να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταγράφει, δεν, δεν έχει ισχυρή δίσδυση. Ναι. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ στι δημοτικέ εκλογέ, αν δεν απατώμε, που δεν απατώμε νομίζω αριθμητικά, έχει περισσότερου κερδισμένου δήμου που υποστηρίζονται εντό εισαγωγικών, τέλο πάντων. Χρήστο δεν είχε ισχυρή διείσδυση όταν ήταν ακόμα κυβέρνηση. Σωστό. Δεν σου mm -hmm. τώρα με το 20%. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μεγάλη εγρήγορση στου μηχανισμού. Ήδη έχουν αποτυπωθεί κάποιε συμμαχίε. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια. Άρα, συγγνώμη θα Αντώνη, θα προ... δε... το, το θέμα συνεργασία με το Πασόκ έχει τελειώσει, φαντάζομαι. Και τώρα θα υπάρχει μέτωπο. Με το, δηλαδή, με το με το ξεκινάμε το Πασόκ. επίθεση στον Πασόκα, α πούμε. Είναι, δεν ξέρω αν ναι. θα το δούμε έτσι ακριβώ. Πάντω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μόνο του. Δεν υπάρχει πλέον προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτά έχουν τελειώσει και τα μηνύματα έχουν τελειώσει. Θέλουν να είναι αποκρισταλωμένα τα μηνύματά του, προκειμένου να απευθυνθούν σε ένα συγκεκριμένο κοινό το οποίο mm. το έχει εμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ και το 12, και το 15, και το 19. Αναρωτιέμαι mm. αν μπορεί είναι... να αλλάξει αυτό μέσα σε ένα-μέσα-τριάντα 30 μερε αν όλα αυτά που είναι... λέει ο Αντώνης, το μύθολο μήνυμα, το να ξαναγυρίσουν πίσω ψηφοφόροι από τις 700.000, 600.000 κάτι που χάθηκαν, αν προλαβαίνουν σε 30 μέρες να τα κάνουν αυτά στην Κομμονδούρου. Είναι δύσκολο, κύριος. είναι δύσκολο. Πάντως ε, το στίχημα είναι και το δύσκολο είναι, το δύσκολο, το αυτονόητο είναι να μην ε. υπάρχουν πλέον παλαινοδίες. Να υπάρχει μια κεντρική γραμμή, η οποία να ακολουθείται. Θα και αλλάξουν πρόσωπα ότι... Ε, αυτό το οποίο μάθαμε πω υπόθηκε χτε στι ε, συνεδρία του εκτελεστικού γραφείου, γενικά χωρί mm -hmm. να ακούγεται κάτι συγκεκριμένο, είναι πω σίγουρα κάποια πρόσωπα τα οποία είναι προβεβλημένα έχουν ένα καλό προφίλ, ενδεχομένω πήγαν καλά και στι εκλογέ. Να τα δούμε να βγουν πιο μπροστά. Όχι πως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές σε κάποιες θέσεις, δηλαδή σε αυτή τη βάση. Μάλιστα. Τώρα, επειδή αύριο θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, αύριο στις 5 το απόγευμα, mm -hmm. νομίζω εκεί θα μπει η σφραγίδα όλων αυτών που λέμε εμείς τώρα, Χρήστο και Γιάννη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον. Θα έχουν ενδιαφέρον. ενδιαφέρον να μάθω. Ε, απλώς προσπαθώ να καταλάβω πώς θα ξεθολώσει το μήνυμα. Ε, εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ε, εντάξει, δεν είναι δύσκολο, ούτε εύκολο είναι, αλλά σκέψου τι υπήρχε πριν σε σχέση με το πώ θα κυβερνήσουμε. Από, mm -hmm. νικημέ... από νικητέ, ηττημένου, ανοχή, ειδικού σκοπού. Άρα τώρα θα έχουμε φάξα, πρόγραμμα. Αφήσει, του... Άρα τώρα θα δούμε πρόγραμμα του πώ θα κάνουμε αντιπολίτευση. Τώρα θα δούμε ένα, ένα πρόγραμμα, το ναι. πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι πρόγραμμα μια κυβέρνηση ναι. κανονικά. Ε, το απορρίφθηκε, απορρίφθηκε πρόγραμμα αυτό. πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λέω, απορρίφθηκε. Εντάξει, είναι αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως, η ναι, οποία, ρε παιδί μου, αλλά εννοώ ότι ρελιστική. όταν κάνει. Πείσουν... τι α, λέω. Όταν προσπαθεί να απευθυνθεί να, να κάνει ένα καινούριο μήνυμα, πρέπει να αλλάξει συνολικά το αφήγημα. Ναι, δεν νομίζω να αλλάξουν το πρόγραμμά του, γιατί mm -hmm. το πρόγραμμα λένε ότι είναι ρεαλιστικό, κοστολογημένο. Απλώ πρέπει να πείσουν ότι εμεί είμαστε αξιόπιστοι να εφαρμόσουμε ναι. αυτό. Άρα πρέπει να επικοινωνηθεί καλύτερα και ίσω και από πρόσωπα διαφορετικά να επικοινωνηθεί καλύτερα τι το μήνυμα. Σημα. Αυτό τουλάχιστον θα, 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 το δούμε, να δημόμα δεν το ξέρω. Παραδείγματο χάρη, βρε Αντώνη, να το πω εγώ, γιατί το έχω συζητήσει και με τον κύριο, το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο Τσίπρα εδώ στην εκπομπή. Το θέμα τη ίδρυση μη κρατικών, μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών, α το πείτε όπου θέλει, πανεπιστημίων. Ε, είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει την ελληνική κοινωνία και δεν το έχουν δει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα που γίνεται συζήτηση στις οικογένειες. Εκεί θα πάρει κάποια θέση η οποία θα λέει τι. Το ΠΑΣΟΚ πήρε θέση. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό. Κόσκε δηλαδή, κόσκε η αλλαγή θα γίνει και με όρου κεντροαριστερά ή θα αφήσουν τη Νέα Δημοκρατία να βάλει του όρου. Εκ, εκ, εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό κόστισε στο ΣΥΡΙΖΑ και πήρε 20%. Ναι, το, ναι. το θέμα των μικροκοινωνιών. Ε, καλά, προφανώ ναι. δεν κόστισε αυτό. Μόνο στο αλλά... ΣΥΡΙΖΑ αλλά... να πάρει 20%. Ναι, δε, 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 δε νομίζω Είναι ένα ότι κεντρικό είπε... θέμα όμω. Θα αλλάξει κεντρικέ πολιτικές ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει να κάνει, για παράδειγμα, με το άρθρο 16 του Συντάγματος. Mm -hmm. Δεν mm -hmm. έχω τέτοια εικόνα. Εγώ εκτιμώ ότι περισσότερο στο κομμάτι της επικοινωνίας θα επικεντρωθούν στο ΣΥΡΙΖΑ και στα πρόσωπα που θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν, το... έχει... για μένα έχει δίκιο ο Αντώνης, το ήδη υπάρχον πρόγραμμα. Δηλαδή τώρα να βγει να αλλάξει πρόγραμμα ναι. δεν μπορεί. Τι λέμε λοιπόν, ότι ενδεχομένω να υπάρχουν κάποιε παρεμβάσει αναλόγω με τι εξελίξει ναι. και με τι οικονομικέ εξελίξει να υπάρχουν. Ναι, αλλά η βάση υπάρχει. Καταλαβαίνω. Προφα... Ναι. Ναι. Προφανώ η βάση υπάρχει. Ναι. Άρα ναι. Ναι. Τα, από πότε ξεκινάει τώρα, από χθε ξεκίνησε η επίθεση του Πασόκου, τη φταίνει αυτή. Αλλά τώρα θα το δούμε να εντείνεται αυτό. Ε, νομίζω αύριο κεντρική επιτροπή όλα τα μηνύματα θα είναι πιο έντονα. Πιο έντονα. Γεια σου Αντώνη. Να σε καλά, Αντώνη. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού δεν σα θέλει παιδιά, τι κάνουμε τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Όταν σου είπα πριν ότι εκεί θα είναι η μάχη τώρα στην κέντρο αριστερά, ο διαγωνισμό εκεί θα είναι. Ο Τσίπρα θα λέει φταίει το Πασόκ. Γιατί δεν έγινε. Αφού δεν ήθελε, τι να εντάξει και καλά. Η μα θα συνεχίσει να το λέει ρε Χριστό. Και το Πασόκ θα λέει. Και τι αυτό. Ερχόμαστε. Ε, δεν ξέρω, ξέρω τι θα πιάσει. Λοιπόν, Έχει χάσει 680.000 πέτρε. Δεν ξέρω, εντάξει. Ο καθένα ε, κάνει. Κάποιοι κάνει... από, από αυτού πρέπει να γυρίσουν ο κα... πίσω. Ο καθένα κάνει την ανάγνωση που ο ίδιο μπορεί και αυτό. Το... Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, αλλά... να συζητήσουμε. Δεν πρέπει να συζητήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώ είναι πρόοδο και τι ακριβώ είναι συντήρηση. Να το συζητήσουν. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια στρεβλή εικόνα σε ορισμένα ναι, θέματα. Αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνουν να το κάνουν αυτό σε ένα μήνα. Γιατί θα πρέπει να αλλάξουν το μισό του πρόγραμμα.